ερώτημα είναι πώς φτάσαμε σε αυτή την αύξηση από τη μία και από την άλλη, τι κερδίζει ο εργαζόμενος, τι θα φτάσει από όλα αυτά στα χέρια του. Εντάξει, είναι μια εμβληματική πράξη αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου σημερινή, μια εμβληματική απόφαση για τους εργαζόμενους, οι οποίοι μετά από μια δεκαετία περίπου που είχαν να δουν αύξηση στους μισθούς τους, για πρώτη φορά βλέπουν μια αύξηση η οποία είναι πολύ σημαντική. Και είναι ιδιαίτερο σημαντική και για τους νέους εργαζόμενους, διότι παράλληλα με το νέο ενιαίο κατώτατο μισθό καταργείται και ο λεγόμενος υποκατώτατος μισθός για τους νέους που είχε θεσπιστεί το 2012. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα δουν μια αύξηση στους μισθούς τους 27%. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια αύξηση του βασικού μισθού, κατώτατου μισθού για όλους τους εργαζόμενους 11% και μια αύξηση ειδικά για τους νέους έως 25 ετών 27%. Αυτό το σύνολο των αυξήσεων που περιέγραψα προφανώς αφορά κατευθείαν το μισθό των εργαζομένων, δεν αφορά κάτι άλλο. Ωραία. Αυτό λοιπόν τώρα συζητείται εδώ και αρκετό καιρό. Και έχω διαβάσει πολλά δημοσιεύματα. Διάβαζα ότι θα είναι μια αύξηση 5%, 7%, 8%. Τελικά είναι μια αύξηση που κλειδώνει κοντά στο 10%, ίσως και παραπάνω. Και το ερώτημα είναι αν με αυτήν την αύξηση συμφώνησαν οι δανειστές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το ήθελαν, αλλά έχω την εντύπωση όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Είναι μια αύξηση 11%, όπως είπα, για τον κατώτατο μισθό και 27% για τους νέους. Προηγήθηκε μια διαδικασία και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και από διάφορους επιστημονικούς φορείς που κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Διαφορετικές μεταξύ τους οι προτάσεις αυτές. Ενδιαφέρον και σημασία για μένα είχαν και οι τοποθετήσεις που έκαναν κυρίως οι ενώσεις των εμπόρων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί εκεί κυρίως είναι το ζήτημα σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, οι οποίοι ήταν υπέρ μιας αύξησης καλής, σημαντικής του κατώτατου μισθού, ακριβώς γιατί αντιλαμβάνονται πως αυτό τονώνει την κατανάλωση και τελικά βοηθά και την ίδια και την οικονομία και τις επιχειρήσεις τους. Για τους δανειστές, για τους θεσμούς όμως, θα πρέπει να διευκρινίσω λίγο το εξής. Εξακολουθεί να υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τα μέσα ότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς μνημονίου. Mm-hmm. Η χώρα δεν βρίσκεται σε καθεστώς μνημονίου. Εμείς δεν κάνουμε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς δηλαδή για τέτοιες πολιτικές αποφάσεις, ούτε είναι απαραίτητο να επιτυγχάνονται απόλυτες συμφωνίες σε αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Το ότι θα προχωρήσουμε στην αύξηση του μισθού το είχαμε γνωστοποιήσει ήδη από το Σεπτέμβρη στους θεσμούς και όλη τη διαδικασία που ακολουθούσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τοποθετηθεί εξ αρχής υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού. Mm-hmm. Σημείωνε ωστόσο ότι η αύξηση αυτή θα πρέπει να είναι προσεκτική. Αυτό επαναλήφθηκε, αυτή η θέση, την επανέλαβαν και στο διάλογο που είχα εγώ μαζί τους την περασμένη εβδομάδα. Συζητήσαμε κάποια δεδομένα και κάποια στοιχεία, δεν μπήκαμε σε συζήτηση επί των αριθμών. Επομένως, έχουμε την επί της αρχής θετική τους τοποθέτηση και προχωράμε κανονικά. Ως προς το ποσοστό, μου λέτε ότι έχουμε πλέον το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις μονομερώς. Πήραμε μια απόφαση μονομερώς. Όχι, δεν είναι ακριβώς ότι πήραμε μια απόφαση μονομερώς. Πήραμε μια απόφαση πολιτική, η οποία πια λαμβάνεται από τη χώρα στο πλαίσιο των κυριαρχικών της αρμοδιοτήτων. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από τους θεσμούς. Να πω, για παράδειγμα, ότι στην τελευταία συζήτηση που είχα εγώ μαζί τους, εξ αρχής ο επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι πλέον είστε μια κυρίαρχη χώρα, λαμβάνετε τις αποφάσεις μόνοι σας. Η θέση μας εδώ είναι απλώς και μόνο συμβουλευτική. Δική του δήλωση είναι αυτή, όχι δική μου. Η άμεση κριτική από την αντιπολίτευση και από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτή η απόφαση θα μπορούσε να έχει ληφθεί και αρκετά νωρίτερα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, λαμβάνεται τώρα μόνο και μόνο για να σκεπάσει τη φασαρία και τις αντιδράσεις από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ακούσατε αυτό, θέλω την άποψή σας. Εντάξει, νομίζω πως είναι. Θεωρώ πως είναι οριακά στο πεδίο της αστειότητας αυτή η τοποθέτηση, αν δεν είναι λίγο υποτιμητική. Είναι τυχαίο που ήρθε τώρα αυτή η απόφαση. Καταρχάς, να πω ότι η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ήδη από το Σεπτέμβρη, είχαμε προδιαγράψει ότι θα ανακοινωθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Mm-hmm. Αυτό το λέει ο νόμος. Όπως θυμάστε, εμείς επιταχύναμε την εφαρμογή ενός νόμου αμέσως μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Και το χρονοδιάγραμμα ήταν εξαιρετικά σαφές και αποτυπωμένο στο νόμο. Mm-hmm. Όπου όλη η διαδικασία τέλειωνε τον Ιανουάριο και ρητά στο νόμο έλεγε δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου η τελική απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Λέτε ότι έτυχε δηλαδή και ήρθε λίγες μέρες. Δεν ήταν έτυχε, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα συμβεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι νόμος του κράτους. Μπορεί κανείς να το βρει από οπουδήποτε θέλει, έτσι, mm-hmm. από την ιστοσελίδα της Βουλής για να επιβεβαιώσει του λόγου του αληθές. Αλλά και ως προς την ουσία. Η κυβέρνηση υποστηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών ως προς την ιστορική σημασία που έχει για την επίλυση μιας εκκρεμότητας μεταξύ των δύο λαών, των δύο γειτονικών κρατών. Είχαμε κανένα λόγο εμείς να κρυφτούμε? Είναι λίγο παράλογο δηλαδή το επιχείρημα, παράδοξο το επιχείρημα. Όχι, έχει μια λογική ότι σε ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις, ξαφνικά έρχεται ένα άλλο θέμα να αλλάξει την ατζέντα. Είναι όμως ένα θέμα για το οποίο εμείς ολοφάνερα και στεναρά το υπερασπιστήκαμε μέχρι κεραίας και μέχρι την τελική του ολοκλήρωση. Δεν νομίζω ότι θα κάναμε καμιά προσπάθεια να σκεπάσουμε, αφού για μας αυτό το θέμα είναι κομβικό, ταυτωτικό και θεωρούμε και νομίζω δικαίως
ότι εξυπηρετεί και τη θέση της χώρας στα Βαλκάνια και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Μου είπατε ότι για να φτάσετε σε αυτή την απόφαση και για το ποσοστό το οποίο συζητάμε σήμερα, δεχθήκατε πολλές εισηγήσεις και πολλές μελέτες. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιες από αυτές είχαν και μια επιφύλαξη μέσα, ότι αν η αύξηση είναι μεγάλη, ίσως αυτό οδηγήσει κάποιους ανθρώπους στην αγορά να κάνουν απολύσεις και άρα επηρεάσει το ποσοστό της ανεργίας. Με λίγα λόγια, εσείς ανεβάζετε με τον κατώτατο μισθό, αλλά ίσως φρενάρετε τη μείωση της ανεργίας ή οδηγήσετε και σε αύξησή της. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο είχε ακουστεί και στο παρελθόν αρκετές φορές, ακριβώς για να υπάρξει αυτή η συνταγή της μείωσης των μισθών στη χώρα. Τότε, το 2012, όταν η τότε κυβέρνηση, συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Παπαδήμο, μείωσε το μισθό μέσα σε μία νύχτα κατά 22% και θέσπισε τον υποκατώτατο, έγινε στο όνομα ή τέλος πάντων αυτή ήταν η επίκληση της τόνωσης της εργασίας, της απασχόλησης. Ναι. Την αμέσως επόμενη χρονιά η χώρα είχε δει το ποσοστό της ανεργίας να εκτινάσει στο 28%. Θέλω να πω ότι όχι μόνο από τις μελέτες που έχουμε πια στη διάθεσή μας, αλλά και από τα πράγματα, από την εμπειρία, φαίνεται ότι αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει. Δηλαδή η αύξηση των μισθών σε μια χώρα όπως η ελληνική, όπου έχουμε κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τονώνει τη ζήτηση, τονώνει την κατανάλωση και αυτό λειτουργεί θετικά στην οικονομία. Mm-hmm. Δεν οδηγεί σε απολύσεις και σε εκτείναξη της ανεργίας. Αυτό το ίδιο επιχείρημα το οποίο είχαν επικαλεστεί οι ίδιοι θεσμοί, ας πω, και στην Πορτογαλία, επίσης αποδείχθηκε ψευδές. Όπου επίσης η χώρα προχώρησε μετά την έξοδο από το μνημόνιο σε διαδοχικές αυξήσεις του μισθού, χωρίς να ανακόπτεται η τάση μείωσης, απομείωσης της ανεργίας της. Βέβαια, εκτός από απολύσεις, ένας καταστηματάρχης, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος δεν θέλει να απομειστεί αυτή την αύξηση, έχει και πολλές ακόμη επιλογές. Μια επιλογή, για παράδειγμα, είναι να οδηγήσει ακόμη περισσότερους εργαζόμενους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή να κάνει μόνο με μερική απασχόληση. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι 6 στις 10 προσλήψεις στην αγορά αυτή την ώρα είναι με μερική απασχόληση. Ή να μειώσει τις ώρες που εργάζεται ο κόσμος με μερική απασχόληση. Δηλαδή, αν δεν θέλει να αυξήσει το κόστος της μισθοδοσίας του, μπορεί να μειώσει τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων. Κοιτάξτε, καταρχάς, οι νέες προσλήψεις, οι 7 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί είναι πλήρους απασχόλησης. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο στοιχείο δηλαδή από αυτό που επικαλείστε. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 7 στις 10 νέες θέσεις εργασίας είναι πλήρους εργασίας. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει μελέτη, η οποία μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα και το δεύτερο εξάμεινο του 2018, που έλεγε ότι 57% είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. Τώρα τα νέες θέσεις εργασίας, που είναι το εργάνι που καταγράφει το πληροφοριακό σύστημα ακριβώς, αποδεικνύεται ότι είναι πλήρους εργασίας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το επιχείρημα ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των ωρών εργασίας, δεν νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα για το οποίο δεν θα πρέπει να αυξάνονται οι μισθοί. Δηλαδή, mm-hmm. με αυτή τη λογική, οι μισθοί δεν θα πρέπει ποτέ να αυξηθούν στη χώρα. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό το οποίο κυρίαρχα ισχύει είναι ότι σε οικονομίες όπως η ελληνική, αυτή η τόνωση στους μισθούς συμβάλλει τελικά στην κατανάλωση και βοηθά, δίνει όθηση στην οικονομία. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις την υποστήριξαν την αύξηση και μάλιστα είπαν ότι πρέπει να είναι μια σημαντική αύξηση για να μπορέσει να έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση, αντίκτυπο στην αγορά. Mm-hmm. Και νομίζω πως αυτό θα συμβεί. Τώρα, βεβαίως δεν θα πει κανείς σε εσάς ότι κακώς αυξάνεται τον κατώτατο μισθό σε μια χώρα που έχει πραγματικά ανάγκη ο εργαζόμενος και ειδικά αυτός που εργάζεται με τον κατώτατο μισθό για περισσότερα χρήματα. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι ψάχνουμε να δούμε και τις συνέπειες σε όλο αυτό. Μήπως οι συνέπειες σε κάποιους τομείς είναι αρνητικές. Διαβάζω, για παράδειγμα, ότι και ο ΑΕΔ καλείται να απομειστεί ένα πολύ σημαντικό κόστος, γιατί όλο αυτό συμπαρασύρει πολλά επιδόματα σε αύξηση και βεβαίως και το επίδομα ανεργίας. Κανείς δεν θα πει ότι κακώς αυξάνεται το επίδομα ανεργίας, βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη. Το ερώτημα είναι αν το κράτος μπορεί να απομειστεί αυτό το κόστος. Να πούμε όμως εξ αρχής ότι η συζήτηση κάποια στιγμή πρέπει να επικεντρωθεί και στο πώς θα ζήσουν οι εργαζόμενοι. Σωστό. Διότι μονίμως η συζήτηση επικεντρώνεται στο πώς θα τα βγάλουν πέρα οι επιχειρηματίες και οι εργοδότες, αλλά ποτέ δεν επικεντρώνεται στο τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Και απαντήστε μου, ένας εργαζόμενος νέος, 25 ετών, μπορεί να τα βγάλει πέρα με 510 ευρώ μεικτά? 510 ευρώ μεικτά και μετά να συζητάμε για το brain drain. Ούτε, ούτε με 650 ευρώ. Σίγουρα πάντως περισσότερο από ότι με τα 510. Και σίγουρα αυτό δείχνει μια πρώτη κατεύθυνση. Γιατί δεν νομίζω ότι 27% αύξηση στο μισθό του, 140 ευρώ αύξηση το μήνα, δεν είναι σημαντική αύξηση για έναν εργαζόμενο. Έτσι. Άρα δεν μπορεί από τη μια στιγμή να χρησιμοποιούμε και να λέμε τι κρίμα που φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, τι κρίμα που δεν γυρνάνε τα παιδιά μας από το εξωτερικό, και την άλλη στιγμή να λέμε ναι, αλλά μην αυξάνετε το μισθό γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην επιχείρηση. Κάποια στιγμή πρέπει και η επικέντρωση να γίνει και στις ανάγκες των εργαζομένων. Τουλάχιστον για αυτήν την κυβέρνηση αυτό είναι προτεραιότητα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα που λέτε, πράγματι με την αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνονται 24 επιδόματα. Μεταξύ αυτών πολύ κρίσιμα επιδόματα,
όπως το επίδομα ανεργίας που πάει πια στα 400 ευρώ, αλλά και οι παροχές μητρότητας που είναι επίσης πολύ σημαντικές και ακολουθούν την αύξηση του μισθού, θα πάνε δηλαδή στα 650 ευρώ. Όμως στο συνολικό σύστημα των δημοσίων εσόδων το αποτέλεσμα θα είναι ελαφρώς θετικό, δεν θα είναι αρνητικό. Δηλαδή υπάρχει μια επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά σε σχέση με τα επιδόματα που δίνει ο ΑΕΔ, αλλά υπάρχει και μια αύξηση εσόδων η οποία καταλήγει τελικά σε αύξηση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή το κράτος στο τέλος της μέρας θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Από κάποια την ελάχιστα παραπάνω. Ή των ασφαλιστικών εισφορών, για θα έχει μια πολύ μικρή αύξηση, θα έχουν οι ασφαλιστικές εισφορές της τάξης των 10 ευρώ το μήνα, ακριβώς για την πλειονότητα η οποία πληρώνει στη βάση του κατώτατου μισθού. Έτσι, οπότε θα άρα αυτό λοιπόν, αυτό. Για να κλείσουμε, είναι μια πάρα πολύ ωραία αρχή. Προεκλογικό τέχνασμα το χαρακτήρισε η Νέα Δημοκρατία για να πάμε σε εκλογές. Εντάξει, ναι, είναι κρίμα όμως να χαρακτηρίζεται ο μισθός προεκλογικό τέχνασμα. Ο μισθός είναι μισθός. Έχει τεράστια σημασία για τις ζωές των εργαζομένων αυτού του τόπου και δεν μπορεί τώρα σπάνω η Νέα Δημοκρατία από τη μια μεριά να καταγγέλει τους μισθούς, τους οποίους αυτή δημιούργησε, γιατί αυτή τους μείωσε, και μετά να καταγγέλει και την αύξηση του μισθού ως προεκλογικό τέχνασμα. Ας βρει μια γραμμή να πηγαίνει ευθεία. Έτσι. Κυρία Σιόγλου, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Είμαστε καλά. Συμφωνία των Πρεσπών συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής και ενισχύει τις επενδυτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ στο πλαίσιο του ΕΤ.